Πέντε μέρες πριν την ανάδειξη της μεγάλης νικήτριας 7η σεζόν του My Style Rocks, η Ζέτα Θεοδωροπούλου κάνει μια πολύ διαφορετική επιλογή από αυτά που μέχρι τώρα μας έχει δείξει. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ζέτα μου, θα σου πω την αλήθεια. Αν ας πούμε, ερχόταν κάποιος και μου έδειχνε σε μία κρεμάστρα αυτά τα ρούχα, θα έλεγα και με ρωτούσε, ποια από τις 7 φιναλίστα τα φόρουσε, ποια θα έλεγα? Την Νικολίνα. Νικολίνα θα έλεγα. Και με το μαλλί έτοιμο. Αλλά δεν είναι η Νικολίνα, είσαι εσύ. Ναι. Τι συνέβη, πού πηγαίνεις έτσι? Λοιπόν, ανοίγει το πιο hot spot μαγαζί στη Βουλιαγμένης και πάω στα Εγγένεια μαζί με την κουμπάρα μου και την αδερφή μου. Καλά να περάσετε. Είναι αργά το απόγευμα. Δηλαδή? 8. 8. Ακόμα 8. Μέρα έξω είναι δηλαδή. Εντάξει, τώρα που καλοκαιριάζει, ναι, βέβαια, αλλά μεγαλώνει ακόμα η μέρα. Το 8. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε 9 και 10 ότι είναι απόγευμα. Όχι, δεν μπορούμε. Αυτά. Αυτά. Βαθμολογήστε. Η βαθμολογία αυτή σε άπτε στα ελληνικά είναι κομψή-κομψά. Κομψή-κομψά. Πάμε στο κομψή. Καλύτερα να κρατήσουμε μια και είμαστε στο My Style Rocks. Κατάλαβες. Τατάρ. Ήταν λίγο... Όχι πετυχημένο αστείο. Δήμητρα. Λοιπόν, Ζέτα μου, αυτό που φοράς από πάνω είναι πάρα πολύ όμορφο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά? Με ενοχλεί πάρα πολύ το εσωτερικό. Δηλαδή, μου αρέσει ο συνδυασμός των χρωμάτων που έχεις επιλέξει, απλά δεν μου αρέσει η εφαρμογή και ο... Για παράδειγμα, την παντελόνα, που την ολόσωμη φόρμα που την έκανες παντελόνα, δεν μου αρέσει που είναι τόσο πολύ ψηλά, ακριβώς κάτω από τον μπούστο. Έτσι είναι η παντελόνα, έχει ένα μπούστο και κόψαμε τον μπούστο και κρατήσαμε αυτό ως παντελόνα, έτσι είναι. Ναι. Δεν μου αρέσει που έχει σούρες στο τοπάκι πάνω και συνεχίζει αισθητά το τσαλάκωμα της παντελόνας. Το τσαλάκωμα, τώρα αυτό μπορεί να είναι επειδή καθόμουν, αλλά δεν έχει τσαλάκωμα. Ναι, εγώ το βλέπω έτσι. Δεν μου αρέσει το μέσα βασικά. Δεν μου αρέσει που είναι τόσο πολύ ψηλά το παντελόνι, ακριβώς κάτω από το... Αυτό ακριβώς ήθελα όμως. Ναι. Έχω κάνει 2 μεταποιήσεις, έχω κάνει ένα color blocking. Φοράω ένα ξεχωριστό. Εντάξει, έχεις πάρει τα χρώματα από το κιμονό και έχεις φτιάξει ένα σύνολο από μέσα στις ίδιες αποχρώσεις. Και η τσάντα δεν μου κάνει κάτι σε... Τι λέτε, υπάρχει κάποιος παράλληλος διάλογος? Μου μιλάνε δύο παράλληλα. Μιλάει η Δήμητρα και ταυτόχρονα κάνει κάτι τέτοια εμπή. Μιλάει, δεν καταλαβαίνω, με αποσυντονίζει. Μην είσαι νευριασμένη, επειδή. Ποιος είναι νευριασμένος? Επειδή σε βλέπω, έχεις μία ένταση. Λέω πιο color blocking. Μόνη μου μίλησα. Μόνη πιο μου. Color blocking. Ναι, πιο color blocking. Έχει λευκό εικόνα. Τέλος πάντων, συνεχίζει. Δεν είμαι εγώ. Ναι. Λοιπόν, η τσάντα είναι πάρα πολύ όμορφη. Δεν μου ταιριάζει με τα ασιατικά στοιχεία της Ιαπωνίας που έχεις επιλέξει να κάνεις. Μου πάει πιο πολύ σε Μαρόκο και μου κλωτσάει πάρα πολύ τσάντα. Το σύνολο. Τώρα εντάξει, να έχουμε να λέμε. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα από ό,τι βλέπω. Θέλω τώρα, με καλή διάθεση. Φυσικά, και χαμόγελο. Καλή. Να πας στους κριτές για να δούμε τι έχουν να πούν εκείνοι για αυτό. Τέλεια. Που έχεις κάνει σήμερα. Καλή επιτυχία, Ζέτα. Ευχαριστώ.